Ένα πολύ σημαντικό γεγονό για το νοσοκομείο Καλαμάτα ανακοινώθηκε από τον διοικητή Γεώργο Μπέζο. Το 37,5% μια πολυκατοικία και το 50% τη Μαρίνα στο Σαν Φρανσίσκο Αμερική είναι η μεγάλη κληρονομιά του νοσοκομείου. Κληροδότημα τη διαθήκη του Ευεργέτη για το νοσοκομείο Καλαμάτα, Γεώργιου Καπόπουλου. Μιλάμε περίπου για 18 εκατομμύρια ευρώ που εάν το αναλύσουμε ποιο είναι το 37,5% βγαίνει περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Μετά από χρόνια μάχη στι δικαστικέ αίθουσε, συγκεκριμένα έγιναν 18 δικαστήρια, διότι υπήρχαν πολλέ ανώτατε διεκδικήσει, καθώ αποτελούσε ένα δημόσιο περιουσιακό στοιχείο, κατάφερε η διοίκηση να διεκδικήσει αυτά που ανήκουν στο νοσοκομείο. Βαθιά ικανοποίηση, γιατί οφείλω να σα πω ότι από την 10 χρόνια τώρα αυτό το θέμα με απασχολούσε πάρα πάρα πολύ όσον αφορά την έκβασή του και την τύχη του. Πάντα είχα τις φοβίες μου πως θα εξελιχθεί ένα δημόσιο περιουσιακό στοιχείο και ποια θα είναι η έκβασή του. Αξία όμως έχει ότι αυτά τα στρέμματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στην κυριότητά μας που αφορούν τη Μαρίνα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που στο μέλλον θα το δούμε και θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το σημερινό ως έσοδο για το νοσοκομείο. Αποτέλεσμα αυτής της διεκδίκησης, η πολυκατοικία στο Σαν Φρανσίσκο πωλήθηκε 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου, τα οποία θα πάνε κατευθείαν στο ταμείο του νοσοκομείου Καλαμάτας. Το μέλλον του νοσοκομείου προβλέπεται λαμπρό, με τη διοίκηση να βάζει νέους στόχους για την αναβάθμιση των μονάδων υγείας